Κύριε Υπουργέ, την ώρα που είναι σοβαρή υποστελέχωση στις 8 δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, επίκειται η απόλυση δεκάδων εργαζομένων. Συγκεκριμένα, στις 31 Δεκάτου του 2023, λήγει η σύμβαση 38 εργαζομένων με το πρόγραμμα COVID. Επίσης, τμηματικά από αρχές του έτους, 2024, λήγει η σύμβαση 30 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στις 31 Τρίτου 2024 λήγει η σύμβαση 16 εργαζομένων από την προκήρυξη 7K. Συνολικά δηλαδή 84 εργαζόμενοι που καλύπτουν τα τραγικά κενά που υπάρχουν σε μόνιμο προσωπικό, πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης επίκειται να απολυθούν. Ειδικότερα πρόκειται για προσωπικό που έχει αποκτήσει πολύτιμη πείρα, αποτελώντας στήριγμα για τους περιθαλπόμενους. Μιλάμε για βαριά ανάπηρους, χρόνια πάσχοντες, παιδιά χωρίς οικογένεια, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Το να βρεθούν στον δρόμο της ανεργίας, εκτός από το πρόβλημα επιβίωσης που θα δημιουργήσει στους ίδιους και στις οικογένειές τους, θα οξύνει το διαχρονικό πρόβλημα της υποστελέχωσης του παραρτήματος από μόνιμο επιστημονικό προσωπικό. Μιλάμε για γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, διοικητικούς, οικονομικούς, καθώς και προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, όπως νοσηλευτές, μάγειρες, οδηγούς, επιμελητές παιδιών, βοηθητικό προσωπικό, τεχνίτες, εργάτες και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση της δουλειάς του προσωπικού που θα απομείνει. Οι επικείμενες αυτές απολύσεις, κατά τη γνώμη μας, είναι άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα των αντιλαϊκών μέτρων σε βάρος εργαζομένων και περιθαλπόμενων, όπως και όσες απολύσεις έχουν ήδη συντελεστεί. Η κυβέρνηση η δική σας, όπως και οι προηγούμενες βέβαια, γενίκευσαν τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο για να τσακίσουν το δικαίωμα στην σταθερή δουλειά και για να δρομολογούν την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών για τα κέρδη των εργολάβων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτή την πολιτική επιλογή είναι ότι η Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου για να δώσει έγκριση στον προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας για το 2023 ακύρωσε την πρόσληψη 44 επικουρικών υπαλλήλων και 12 συνεργατών επιστημονικών ειδικοτήτων με σύμβαση μίσθωσης έργου, ώστε να εξοικονομηθούν 430.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό. Στη συνέχεια, εφόσον οι ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ήταν έκδηλες, προχώρησε στη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες για εργολαβικούς εργαζόμενους. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Ήταν η συνολική αμοιβή των εταιριών εργολάβων να ξεπεράσει κατά πολύ τα ποσά που απαιτούνταν για την πρόσληψη του προσωπικού. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να μην γίνει καμία απόλυση των σημερινών εργαζομένων, να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και να γίνουν προσλήψεις με κατεπίγουσες διαδικασίες μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες για τη στελέχωση και των 8 δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Κύριε συνάδελφε, έχω έρθει να απαντήσω στην ερώτησή σας. Ξεκινώντας, σας λέω ότι δεν έχω αρμοδιότητα. Τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας έχουν όλα μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Καταρχήν θα σας παρακαλούσα, όταν θέλετε να ξανακάνετε ερώτηση για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, μου είχατε ξανακάνει, αν θυμάμαι, πριν από λίγο καιρό, από εδώ και μπρος οι σχετικές ερωτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην κυρία Σοφία Τζαχαράκη, την αρμοδία Υπουργό. Εγώ παρά τα αυτά, και γιατί χαίρομαι να σας συναντώ και δεν θα ήθελα να σκοκαρδίσω, ζήτησα από την υπηρεσία και έχω φέρει τις απαντήσεις. Αλλά ξεκαθαρίζω ότι ο υπουργός που έχει την κατά τον νόμο αρμοδιότητα να πάρει αποφάσεις του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας είναι η κυρία Σοφία Τζαχαράκη και όχι ο Άδων Γεωργιάς, τον οποίο και απευθύνεται την ερώτηση. Τώρα, μπαίνω κατευθείαν στο συγκεκριμένο που με ρωτάτε. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2023 υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβόλαιο του Φορέα Προσέγγιση εκπρόθεσμα. Συνεπώς, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 63 του νόμου 4270 του 2014, μετά το πέρας του πρώτου τριμήνου,
όλες οι δαπάνες πλην των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης από αυτών κρατήσεων δεν θεωρούνται νόμιμες. Ο εν λόγω προϋπολογισμός δεν ήταν δυνατόν να εγκριθεί, καθώς πέρα του ήταν εκπρόθεσμος. Δεν μπορούσε και να εγκριθεί τώρα. Καθώς παρουσίαζε έλλειμμα ύψους 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, για την κάλυψη του οποίου δεν επαρκούσαν τα ταμιακά διαθέσιμα. Στη συνέχεια δόθηκαν οδηγίες από την υπηρεσία του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής για την επαναπροβολή του με περιορισμό του ελλείμματος κατά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο. Για να γίνει αυτός ο περιορισμός του ελλείμματος, προτάθηκε μεταξύ άλλων να μην υπολογιστεί επιχορήγηση ύψους 429,5 ευρώ σε έσοδο για την κάλυψη μισθοδοσίας νέου επικουρικού προσωπικού, 44 και 12 άτομα, καθώς δεν υφίσταται διαθέσιμες πιστώσεις. Να μειωθούν τα έξοδα ύψους περίπου 500.000 που αφορούν στη μισθοδοσία των 32 ετών της ΟΧΑ 1, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί, μέχρι να προκύπτουν διαθέσιμες πιστώσεις. Τρίτον, να αφαιρεθούν τα έσοδα από δωρεές κατά το ύψος που αφορούν σε έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης υπέβαλε εκ νέου τον προϋπολογισμό του, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται πιστώσεις για την πρόσληψη νέου επικουρικού προσωπικού. Συμπεριλαμβάνεται η μισθοδοσία των 32 ατόμων της ΣΟΧ λόγω του διορισμού της πλειοψηφίας των υπαλλήλων τον Απρίλιο του 2023 και περιλαμβάνεται έστω από δωρεές τα οποία μειώθηκαν με την υπηρεσία μας συνολικά κατά 328.500 ευρώ λόγω επιφυλάξεων επί της νομιμότητάς τους. Κατόπιν των ανωτέρων και μετά από συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αύξηση της επιχορήγησης του Κοινωνικού Κέντρου Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ προκειμένου να καλυφθεί μέρος του ελλείμματος του φορέα, ο προϋπολογισμός προωθείται προς έγκριση με έλλειμμα ύψους 502.856 ευρώ, το οποίο καλύπτεται από τα ταμιακά διαθέσματα του φορέα. Τέλος, το Κοινωνικό Κέντρο Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης βαρύνει επίσης τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά 3.068.000 ευρώ για την κάλυψη μισθοδοσίας των μονίμων υπαλλήλων του. Άρα, αυτό που πρακτικά έγινε είναι ότι τελικά εγκρίθηκε ο νέος προϋπολογισμός με τις παρατηρήσεις που είχε κάνει το αρμόδιο Υπουργείο κατά τον τρόπο που μόλις τώρα σας ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, το αν δεν είναι στη δική σας ευθύνη, αλλά στην κυρία Ζαχαράκη, προφανώς δεν ευθυνόμαστε και εμείς, διότι κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζετε σας αρμοδιότητες. Δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε κιόλας. Αλλά είχατε όλο τον χρόνο να μας ενημερώσετε έγκαιρα, έτσι ώστε να αλλάζαμε και να απευθυνόμαστε στην κυρία Ζαχαράκη. Θα πω ότι ο νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη και οι ανάγκες το περιθαλπόμενο. Για σας νόμος είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, είναι τα νούμερα, είναι οι αριθμοί, αλλά όχι οι ανθρώπινες ανάγκες. Και αυτό αποδεικνύεται στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, μας αναλύσατε τώρα πώς πρέπει οι προϋπολογισμοί να υλοποιούνται μέχρι και την τελευταία δεκάρα, αλλά σε βάρος των αναγκών των περιθαλπόμενων και των ίδιων των εργαζομένων, βέβαια. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας είχε καταθέσει έγκαιρα ένα σχετικό αίτημα πλήρωσης των κενών, γιατί ξέρει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ποιες είναι οι ανάγκες. Και είχε συμπεριλάβει τις ανάλογες αμοιβές στον προϋπολογισμό του 2023. Και η Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου, αυτό που σας είπα δηλαδή στην πρωτολογία, ουσιαστικά ακύρωσε αυτές τις προσλήψεις των επικουρικών υπαλλήλων, 12 συνεργατών, επιστημονικών ειδικοτήτων κτλ. Για να εξοικονομηθούν οι πόροι από τον προϋπολογισμό. Η επαρκή στελέχωση των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και φυσικά με το πιο συμφέρον για τα οικονομικά του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, εάν οι προσλήψεις γινόταν από το ίδιο το Υπουργείο, από το ίδιο το κράτος, αντί από τον ιδιώτη εργολάβο, θα εξοικονομούσε κοντά στα 670.000 ευρώ. 670.000 ευρώ. Η αιτία λοιπόν της διαρκούς διωγγούμενης και χρόνιας υποχρηματοδότησης, που είναι επιλογή συνολικά των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία, τα μνημονιακά χρόνια, τα χρόνια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, είναι που οδήγησαν και οδηγούν στη συγχώνευση των δομών, στη δραματική μείωση του μόνιμου προσωπικού, αφήνοντας χώρο στους ιδιώτες. Βρίσκεται και στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, τα άτομα με αναπηρία, οι χρόνιοι πάσχοντες και τα ζητήματα προστασίας του παιδιού αντιμετωπίζονται ως κόστος.
Δηλαδή θέλω να πω ότι η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι με την πολιτική που ακολουθεί, με τις επιλογές που κάνει, συνειδητά δημιουργεί το έδαφος για να αναπτυχθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στην πρόνοια, με την άνθηση φυσικά των ιδιωτικών κέντρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που πατάνε ακριβώς στις ανάγκες των οικογενειών να στηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους και φυσικά τους αφεμάζουν οικονομικά, ειδικά στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο λαός μας και κυρίως ευπαθείς ομάδες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ούτω καθεξής. Γι' αυτό είπα και στην πρωτολογία ότι οι ευθύνες σας βαραίνουν. Σας βαραίνουν ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βαραίνουν τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που εκτός των άλλων καταψήφισαν την πρόταση του ΚΚΕ, όταν είχε γίνει συζήτηση για την αλλαγή του συντάγματος και τροποποίηση του άρθρου 103, που απαγόρευε τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου και μονιμοποιεί τις απολύσεις των συμβασιούχων. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αναδείξει αυτή την πλευρά. Επιμένουμε σε αυτό και επιμένοντας προς αυτή την κατεύθυνση καλούμε τους εργαζόμενους και φυσικά τους περιθαλπόμενους, τους γονείς σε έναν αγώνα έτσι ώστε να μην γίνει καμία απόλυση και να επαναπροσληφθούν όλοι οι απολυμμένοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. Να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με κατεπήγουσες διαδικασίες, να στελεχωθούν και οι 8 κοινωνικές δομές της περιφέρειας Κρήτης και φυσικά να αυξηθούν άμεσα οι κρατικοί πόροι για την πλήρη κάλυψη των αναγκών αυτών των 8 δομών που είναι πάρα πολλές, πολύ μεγάλες και σε υποδομές, σε κυριακές ανάγκες και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ.